θα μπορούσε να πει κανείς ότι το σημερινό νομοσχέδιο αποτελεί την προετοιμασία της κυβέρνησης απέναντι στο νέο κύμα λαϊκών κινητοποιήσεων που ξέρετε πολύ καλά και φοβάστε ότι θα ξεσπάσει, όσο εκδηλώνονται οι συνέπειες του νέου γύρου της κρίσης και των βαθιά αντιλαϊκών μέτρων που έχετε νομοθετήσει σε βάρος των εργαζομένων και των λαϊκών στρωμάτων. Όμως το νομοσχέδιο αυτό είναι κάτι πολύ παραπάνω. Έχει το βλέμμα στραμμένο τόσο στο παρόν όσο και στο μέλλον. Στοχεύει να χτυπήσει κάθε ριζοσπαστική σκέψη με προληπτικά περιοριστικά μέτρα. Στοχεύει κυρίως στο κίνημα που δεν αντιδρά απλά σε μια δέσμη αντιλαϊκών μέτρων. Στοχεύει στο ταξικό κίνημα που σημαδεύει την καρδιά αυτού του συστήματος και επιδιώκει την ανατροπή του. Δεν το κρύβεται άλλωστε. Διατρέχει όλη τη λογική του νομοσχεδίου, αλλά αποτυπώνεται και απροκάλυπτα στο απαράδεικτο άρθρο 19. Δημιουργείται διεύθυνση πρόληψης βίας για να αντιμετωπίσετε τη ριζοσπαστικοποίηση, λέτε, την οποία τσουβαλιάζετε με υπαρκτές μορφές βίας, την ενδοοικογενειακή, έμφυλη, ενδοσχολική βία, διεύθυνση στην οποία θα μετέχουν κρατικές και μη αρχές, από μυστικές υπηρεσίες μέχρι μη κυβερνητικές οργανώσεις, ιδιωτικοί φορείς, λόμπι, φόρουμ, για να παρεμβαίνουν με προληπτικά μάλιστα μέσα σε σχολεία, πανεπιστήμια και όπου αλλού, για να συκοφαντήσουν, να ποινικοποιήσουν, να βάζουν τα φόπλακα σε κάθε προοδευτική σκέψη που αμφισβητεί και αντιστέκεται στη βαρβαρότητα του συστήματός σας. Αυτό δεν στοχεύετε? Αυτό δεν είναι η απορριζοσπαστικοποίηση? Και αυτό βέβαια δεν είναι υπερβολικά σενάρια, όπως λίγο πολύ μας απαντούν οι υπουργοί όταν επισημαίνουμε αυτούς τους κινδύνους στις απανωτές τροποποιήσεις του ποινικού κώδικα, με τις οποίους ήδη έχει ενισχυθεί με τέτοιο περιεχόμενο ο λεγόμενος τρομονόμος, σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές οδηγίες που ταυτίζουν τα ριζοσπαστικά κινήματα με την τρομοκρατία. Τον οποίο τρομονόμο βέβαια δεν στηρίζουν μόνο η Νέα Δημοκρατία και το Κινάλ, αλλά όβητο τον άφησε και τον ενίσχυσε και ο ΣΥΡΙΖΑ. Στηρίζεται από κοινού το αντιδραστικό αυτό ιδεολογικό υπόβαθρο που συστηματικά οικοδομεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, περιλαμβάνοντας τα δημόσια κείμενα και αποφάσεις της ως κίνδυνο για την ασφάλεια της Ένωσης στις δημόσιες διαδηλώσεις διαμαρτυρίας. Κίνδυνος ο ριζοσπαστισμός, με βάση τα οποία βγαίνουν εκτός νόμου κομμουνιστικά κόμματα και νεολαίες, θεσπίζονται απαγορεύσεις για τους φορείς του κινήματος. Είστε καλά προπονημένοι σε αυτή τη σκυταλοδρομία και πήρατε όλη τα μετάλλιά σας. Ποιος έκανε αλήθεια ιδιώνυμο αδίκημα της κινητοποίησης κατά των πληστηριασμών, ανοίγοντας το δρόμο σε τέτοιου είδους απαγορεύσεις και ποινικοποίησεις, με βάση το σκοπό της κινητοποίησης? Εξαιρούνται αυτές από τις δημοκρατικές σας ανησυχίες, κύριε του ΣΥΡΙΖΑ? Έρχεται σήμερα η Νέα Δημοκρατία να γενικεύσει τη δυνατότητα και άλλοι σκοποί να μην κρίνονται ανεκτοί για τις διαδηλώσεις. Όταν κάνετε ιδιώνυμο τις κινητοποιήσεις στα δικαστήρια, τι εμποδίζει τη Νέα Δημοκρατία να πει απαγορεύεται κάθε κινητοποίηση σε δημόσιες υπηρεσίες? Αλήθεια, κύριε Υπουργέ? Ένα σωματείο, εργαζόμενοι που θέλουν να διαμαρτυρηθούν στον Υπουργό Εργασίας για μέτρα που τσακίζουν τη ζωή τους, πού θα πρέπει να τον βρουν αν όχι στο Υπουργείο? Στα λόμπι που συγχρονίζεται και συναντιέται με το ΣΕΒ και τις επιχειρήσεις? Υπάρχει όμως και αλλού συνέχεια που βρήκε να βαδίσει η Νέα Δημοκρατία. Ποιος έφερε αλήθεια τους περιορισμούς στο δικαίωμα της απεργίας, αναμασώντας τα περί μειοψηφιών που ταλαιπωρούν τις πλειοψηφίες? Όλα αυτά που εν χορό επαναλαμβάνουν σήμερα τα κυβερνητικά στελέχη και διάφοροι πρόθυμοι εδώ και μέρες των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Δεν λένε βέβαια τσιμουδιά για την πραγματική ταλαιπωρία και ανασφάλεια που προκαλεί στην πλειοψηφία του λαού το τσάκισμα των μισθών, το τσάκισμα των συντάξεων, των δικαιωμάτων, το χαράτσωμα, η αντιλαϊκή πολιτική με την οποία ρημάζεται την πλειοψηφία του λαού για να θησαυρίζει μια εκτρή μειοψηφία, μια χούφτα παράσιτα που όλοι σας υπηρετείτε, που ζει από τον πλούτο που παράγουν οι εργαζόμενοι. Αυτά είναι που κλείνουν τα μικρομάγαζα και στο κέντρο της Αθήνας και στις συνοικίες και στην επαρχία που δεν κατακλείζονται από διαδηλώσεις. Το ξεσάλωμα των απολύσεων εμποδίζει τους εργαζόμενους να πάνε στη δουλειά τους και όχι κινητοποιήσεις. Το ίδιο φεδρά ακούγονται και τα άλλα επιχειρήματα με τα οποία συνοδεύεται το νομοσχέδιο, ότι τάχα αυτό αφορά τις μικρές διαδηλώσεις των 50 και 100 ατόμων,
και δεν στοχεύετε να περιορίσετε, λέτε, τις μαζικές κινητοποιήσεις. Αλήθεια αυτό από πού προκύπτει στο νομοσχέδιο? Και μάλιστα, όταν ο ίδιος ο εμπνευστής του, ο κύριος Καμίνης, ως δήμαρχος τότε Αθηνών, ζήτησε αυτόν τον περιορισμό των διαδηλώσεων το 2010, την περίοδο πριν από τα μνημόνια, όταν χιλιάδες εργαζόμενοι, χιλιάδες κόσμο έβγαιναν στους δρόμους ενάντια στον οριμαγδό των αντιλαϊκών μέτρων. Ήταν τότε η μειοψηφία των 50% ατόμων που σας ενοχλούσαν? Και βέβαια, δεν αλλάζει ο βασικός πυρήνας του νομοσχεδίου, κυρίως ως μηχανισμού τρομοκράτησης και χειραγώγησης των λαϊκών συνειδήσεων, με τα στρογγυλέματα και τις θεσμικές φιωριτούρες που επικαλείται και ζήτησε το Κινάλ για να δικαιολογήσει την επιστροφή του στον τόπο του εγκλήματος. Γιατί απέναντι σε αυτόν τον κοινό σας εχθρό, κάνετε λάστιχο ακόμα και τις βασικές αρχές του αστικού δικαίου που έχετε όλοι Ευαγγέλιο. Σε ποιο δίκαιο βασίζεται, για να μην πω σε ποια λογική, να έχει ο εναγόμενος, ο οργανωτής της διαδήλωσης, το βάρος της απόδειξης ότι δεν είναι ελέφαντας, για να απαλλαγεί από την αντικειμενική αστική ευθύνη, να αποζημιώσει τον οποιονδήποτε θα επικαλεστεί μια ζημιά που έγινε ανά την επικράτεια τη μέρα της κινητοποίησης? Βάζοντας με αυτόν τον τρόπο τους πρωτοπόρους αγωνιστές στο στόχαστρο όσων επιδιώκουν την ηθική, πολιτική και οικονομική τους εξόντωση με μακροχρόνιους δικαστικούς αγώνες. Σε ποιο δίκαιο αυτό βασίζεται? Δεν έφτασε η συκοφάντηση που με όλα τα μέσα κάνατε τόσα χρόνια, ταυτίζοντας τις λαϊκές κινητοποιήσεις με δράσεις που όχι μόνο δεν προέρχονται από το κίνημα, αλλά στρέφονται ευθέως εναντίον του, που διαχρονικά αξιοποιούνται για την καταστολή του? Έρχεστε τώρα να νομιμοποιήσετε αυτό το προβοκατόρικο παιχνίδι, για το οποίο καμιά κυβέρνηση δεν είδε και δεν άκουσε τίποτα, για τους γνωστούς αγνώστους και τα άλλα που και μικρά παιδιά πλέον αναγνωρίζουν, ανοίγοντας μάλιστα την όρεξη να πολλαπλασιάζονται τα κίνητρα για τέτοιου είδους κινήσεις. Αλήθεια, επιτρέψτε μου ένα ερώτημα που βασανίζει μεγάλη μερίδα των νησιωτών, επειδή δείχνετε μεγάλη ευαισθησία για την αποζημίωση των πολιτών από τέτοιες καταστροφές, κύριε Υπουργέ. Όταν τα ΜΑΤ που στείλατε ως στρατό κατοχής να καταστήλουν τις μεγαλειώδεις κινητοποιήσεις στα νησιά το Φλεβάρι, όταν με εκρό του λάμψης έκαιγαν το δάσος, έσπαγαν ό,τι αυτοκίνητα έβρισκαν μπροστά τους για να τρομοκρατήσουν τις χιλιάδες κόσμου που βγήκαν να εναντιωθούν στις απαράδεκτες πολιτικές σας, ποιος ανέλαβε αλήθεια για αυτά την αστική ευθύνη? Βλέπετε, σε αυτή την περίπτωση ο μηχανισμός ήταν ορατός. Κύριε και μπορεί, ολοκληρώνω, και μπορεί να μην βρέθηκε ένοχος για την αστική ευθύνη, όμως μείνατε χρεωμένοι, αν μη τι άλλο, με την πολιτική ευθύνη. Ποια αλήθεια αστυνομική αρχή θα έπρεπε τότε να δώσει την άδεια για αυτές τις κινητοποιήσεις? Κανένας νόμος, καμιά απαγόρευση δεν μπορεί να βάλει σε καλούπια τη λαϊκή αγανάκτηση που φουσκώνει. Δεν μπορεί να σταματήσει το οργανωμένο λαϊκό κίνημα που θα στείλει και τους νόμους σας και το σύστημα που υπερασπίζεστε στα αζήτητα της ιστορίας.